το ΚΕΡΦΑ, κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, ξέρασε νέο εμετό για όσους αντέδρασαν στην προσφυγοπούλα Μαριονέτα και καλεί στο υπέρτατο ραντεβού την Πέμπτη στην Αθηνά. Συγκεκριμένα αναφέρει μεταξύ άλλων. Αυτό το εφιέστατο δρόμενο συνάντησε θερμή υποδοχή από τις περισσότερες πόλεις από όπου πέρασε, όπως στοιχείο τα Γιάννενα και τα Τρίκαλα. Ταυτόχρονα όμως έγινε η αφορμή για διάφορους ακροδεξιούς να χύσουν το δηλητήριο του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας. Πρώτος και καλύτερος ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων, μετά τις ευλογίες του Μητροπολίτη Στεγών, που δεν έδωσαν άδεια να περάσει από την πόλη του μία μουσουλμάνα κούκλα, ενώ στη Λάρισα ακροδεξή πέταξαν πέτρες στον κόσμο που συγκεντρώθηκε για να την υποδεχτεί. Αυτές τις ρατσιστικές ισλαμοφοβικές αντιδράσεις των φασιστών που φοράνε τον μανδύα των αγανακτισμένων επιτρόπων κατοίκων τροφοδοτεί η πολιτική της κυβέρνησης που αρνείται άσυλο ακόμη και στους Αφγανούς πρόσφυγες μετά την ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών και την άνοδο των Ταλιμπάν που υψώνει φράχτες και ανοίγει γιγαντιαία στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το ταξίδι της Αμάλη συνεχίζεται. Την 5η 2/9 στις 7:30 το απόγευμα θα βρίσκεται στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησίο και στη συνέχεια στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ενώ στις 4 και στις 5/9 θα ολοκληρώσει το ταξίδι της στην Ελλάδα με τελευταίο σταθμό τον Πειραιά. Το ταξίδι της Αμάλη στη χώρα μας τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού κατόπιν σχετικής εισήγησης που εγκρίθηκε από την ιεραρχία του, όπως είχαμε επίσης ενημερώσει και σε προηγούμενο άρθρο μας. Παρά τον τόσο ντόρο που έχει δημιουργηθεί, το Υπουργείο μέχρι στιγμής παραμένει άφαντο. Το ζήτημα έλαβε και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ενώ η κυβέρνηση σιώπησε, προκλητικός από την άλλη πλευρά εμφανίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.